Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας όπως αυτή του κορονοϊού είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει έκτακτα δεδομένα επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα και την αγορά εργασίας, συνεπώς και τους όρους και τις συνθήκες παροχής εργασίας των εργαζομένων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Πεπόνη, είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου. Κύριε Πεπόνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας απόψε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και καλό μήνα. Και δυστυχώς ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα φαινόμενα εργοδοτικών αυθαιρεσιών και στο νομό σας. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με το εξής, διότι υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας αυθαιρεσιών από πλευράς των εργαζομένων διαδικτυακά. Να δούμε τη σχετική εικόνα και να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς μπορεί να το κάνει ένας εργαζόμενος αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε τη σχετική εικόνα anti-COVID-19. Είναι μια ομάδα που δημιούργησε η ΓΕΣΕ, ειδικά για τις συνθήκες που διανύουμε αυτή τη στιγμή, πραγματικά εν μέσω πανδημίας, η οποία ομάδα αποτελείται από έγκριτους εργατολόγους και δικηγόρους και πλησιώνται και από έμπειρα συνδικαλιστικά στελέχη. Το καλό με αυτή την ομάδα είναι ότι διαδικτυακά μπορεί ο καθένας να μπει, να δει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που θέτουμε καθημερινά, υπάρχουν ήδη μέσα αρκετές από αυτές, ενημερώνεται κάθε μέρα, αλλά επίσης μπορεί να υποβάλει ερώτημα, υπάρχει μια φόρμα πάρα πολύ εύκολα, να υποβάλει ερώτημα για κάποιο δικό του συγκεκριμένο πρόβλημα, απορία πάνω στα εργασιακά ή στους νόμους αυτούς που ψηφίστηκαν τώρα. Επίσης όμως μπορεί να κάνει και καταγγελία με τη φόρμα αυτή για οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο εργασίας του ή οπουδήποτε αλλού. Οι καταγγελίες αυτές προωθούνται στο αρμόδιο Υπουργείο και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διάστημα οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες έτσι κι αλλιώς ήταν αποδεκατισμένες, με ελάχιστο προσωπικό, στο Λασίθι για παράδειγμα έχουμε ένα επιθεωρητή εργασίας. Τι να πρωτοκάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία που προσφέρει αυτή τη στιγμή η ΓΕΣΕ και καλό είναι να τη χρησιμοποιήσουν όσοι περισσότεροι μπορούν. Θα έχουν απαντήσεις άμεσα, έγκαιρα. Εγώ έκανα σήμερα για παράδειγμα ένα ερώτημα για να δω πόσο γρήγορα θα μου απαντήσουν. Με πήραν τηλέφωνο απόψε το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αρκετές καταγγελίες όμως φτάνουν και σε εσάς, στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου. Να μας πείτε λίγο, είναι πολλές ή πιο περιορισμένες και τι αφορούν, ενώ σε ποιο κλάδο κατά κύριο λόγο. Κοιτάξτε, ο κύριος κλάδος στο Λασίθι, όπως σχεδόν και στους υπόλοιπους νομούς, είναι ο τουριστικός κλάδος. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι εν υπνώση, διότι όλοι περιμέναμε να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο, έχουν έμεση σχέση. Υπάρχουν καταγγελίες, δυστυχώς υπάρχουν και οι εργοδότες εκείνοι οι οποίοι υπήρχαν και πριν. Οι οποίοι θεωρούν ότι με την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το ειλικρινά που συμβαίνει, το οποίο ο καθένας το καταλαβαίνει και το βλέπει και το ζει, θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να φέρουν, ας το πούμε, την κοινωνία σε αντιθέσεις και κυρίως να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις. Να μας πείτε λίγο τι αφορούν οι καταγγελίες αυτές και αν εσείς προσωπικά ενημερωθήκατε για μια υπόθεση η οποία έτσι σας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Ιδιαίτερη εντύπωση, ειλικρινά σας το λέω, δεν προξενεί πια τίποτα. Γιατί και με τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, είδαμε πάρα πολλά. Αυτό που μου προξενεί εντύπωση και με στενοχωρεί και σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα, είναι ότι μέσα σε όλο αυτό τον αρμαγεδόνα που ζούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και όχι αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη, όχι δηλαδή κάποιοι επιχειρήσεις, κάποιοι επιχειρηματίες που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είναι ίσως η κακή συνήθεια να εκμεταλλευτούμε εργαζόμενους πάση θυσία και παντός καιρού. Υπάρχουν ας πούμε καταγγελίες ειδικά για την άδεια ειδικού σκοπού. Γιατί όπως ξέρουμε στον δημόσιο τομέα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στον ιδιωτικό τομέα που πρέπει να επιμεριστεί ένα μέρος της άδειας του ειδικού σκοπού ο εργοδότης, εκεί καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνουν τραγελαφικά πράγματα.
Δηλαδή υπάρχει και εργοδότης που είπε αν κάνεις αίτηση για άδεια ειδικού σκοπού θα πας στο Ταμείο Ανεργίας κατευθείαν. Δεν μπορώ να τα περιορίσω όλα αυτά σε μια ομάδα μόνο. Δυστυχώς είναι κάτι το γενικότερο. Γενικά όμως οφείλω να πω ότι στο Λασίθι δεν έχουμε πολλά και ακραία περιστατικά. Και μακάρι βέβαια να συνεχιστεί έτσι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ο κοινωνικός ιστός. Στην κατάσταση που ζούμε, εάν σπάσει ο κοινωνικός ιστός, καταλαβαίνουμε όλοι ότι επειδή είμαστε πιεσμένοι από χίλιες δύο μπάντες, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα θα είναι δυσάρεστα για όλους μας, για όλη την κοινωνία. Η κυβέρνηση βέβαια μπορεί να νομοθετεί με βάση και την έκτακτη κατάσταση στην οποία ζούμε. Βέβαια, έλεγχος δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει. Αναφερθήκατε και εσείς πολύ σωστά στο γεγονός ότι η επιθεώρηση εργασίας ήταν και παραμένει κατακερματισμένη σε καιρούς χαλεπούς, με τους εργαζόμενους κατ' ουσίαν να μένουν ανυπεράσπιστοι στις περιπτώσεις τουλάχιστον, τις μεμονωμένες όπως μας είπατε επίσης στο Λασίθι, που οι εργοδότες τους αποφασίζουν να τους εκμεταλλευτούν. Εμείς καταλαβαίνουμε και ειδικά επειδή στο Λασίθι είναι ιδιαίτερη περίπτωση, ζούμε από τον τουρισμό, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι θέσεις εργασίας και από τον αγροτικό τομέα. Εμείς καταλαβαίνουμε ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν όμως κάποια όπλα που έχει δώσει η κυβέρνηση, δεν λέω ότι έχει δώσει πολλά και για όλους, κάποια όπλα όμως τα έχει δώσει που μπορούν σε συνεργασία οι επιχειρήσεις, οι μικρές, με τους εργαζόμενους τους να βρουν μια λύση, να βρουν μια άκρη και δεν χρειάζεται κανένας να φτάσει στο σύλλος του γκρεμού για να μπορεί να επιβιώσει. Να πω ότι αν και έχουμε ένα επιθεωρητή εργασίας, συνεχίζει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους που κάνει προς τιμή του. Δεν φτάνει όμως, όπως δεν φτάνει βέβαια και στους υπόλοιπους νομούς. Και επίσης οφείλω να πω εδώ, γιατί έχει πολύ σημασία, ότι όπως και τα χρόνια των μνημονίων και τώρα τα εργατικά κέντρα Κρήτης και τα τέσσερα μαζί και με αυτό με τις Ρόδου, γιατί έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχουμε υποβάλει αρκετά αιτήματα τα οποία δεν είχαν προβλεφτεί από τα πρώτα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και τα οποία σιγά σιγά γίνονται δεκτά. Χθες, ας πούμε, είχαμε υποβάλει ένα αίτημα για τους οικοδόμους, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν πουθενά και αυτό έγινε δεκτό. Βέβαια, σε όλα αυτά υπάρχουν κενά, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά οφείλω να το πω ότι και σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕ έχουμε κάνει καλή δουλειά, δεν έχουμε καταθέσει τα όπλα πρώτα απ' όλα και ίσα ίσα από τώρα είμαστε σε περισσότερη εγρήγορση από κάθε άλλη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.